Ξέρετε, πολλούς μου λένε 70 χιλιάρικα. Αλλά η μεσαία τάξη, και πιστεύει ο ελληνικός λαός ότι η μεσαία τάξη είναι 2 χιλιάρικα. Αυτή είναι φτωχοποιημένη. Αυτή είναι άπορη. Μην το λέτε έξω. Πόσες φορές το έχω πει, Αλέξη. Πόσες φορές το έχω πει. Λένε μεσαία τάξη, πήρατε εκλογές με τη μεσαία τάξη. Γραμμό τη μεσαία τάξη. Ποια είναι η μεσαία τάξη. Δεν μια κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τη Νέα Ιωνία του Βόλου που βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου. Μίλησε για φοροκαταιγίδα, είπε συγκεκριμένα έβαλαν 6 δισεκατομμύρια φόρους και χρωστούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Κάλεσε παράλληλα τους πολίτες της Μαγνησίας να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ για μια τετραετία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική, όπως είπε, ανάπτυξη. Ο Αλέξης Τσίπρας, αφού συνομίλησε το πρωί του Σαββάτου με πολίτες και καταστηματάρχες στη Λεωφόρο Ειρήνης, κατέθεσε και στεφάνι στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στη γέφυρα της Νέας Ιωνίας. Κατόπιν, μετά τις 11.30, έκανε περιοδεία στην αγορά του Βόλου και κατέληξε σε καφέ του κέντρου, όπου και αντάλλαξε απόψεις με νέες και νέους. Σε ένα όραμα πολλών δεκαετιών για την αριστερά. Ένα όραμα να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Να υπάρχει δικαιοσύνη ακόμα και στην ψήφο. Κάθε ψήφος να μετράει ισότιμα. Να μην υπάρχουν εκβιαστικά διλήμματα που δυστυχώς τώρα ξαναμπαίνουν με την ενισχυμένη αναλογική. Αυτό ήταν το όραμά μας και θελήσαμε να το κάνουμε πράξη με αλτρουισμό. Γιατί ως κόμμα εξουσίας δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε να παραμείνουμε στην ενισχυμένη αναλογική. Η απλή αναλογική δυστυχώς δεν προχώρησε. Υπέστη μια ιστορική ήττα. Και ευθύνη για αυτή την ιστορική ήττα έχουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις που εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου τους στείλαμε το χέρι της συνεργασίας. Και αυτοί αντί να θέλουν να πιάσουν το δικό μας χέρι για να ρίξουμε τη δεξιά, θέλουν να κόψουν το δικό μας χέρι και κάναν μονομέτωπο αγώνα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ενάντια στο Μητσοτάκη. Τώρα λοιπόν όμως. Τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι στις 25 του Ιούνιου η κάθε ψήφος μετράει ή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, της αυτοδυναμίας και της παντοδυναμίας της ή υπέρ της ανατροπής των συσχετισμών που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει ή υπέρ της δυνατότητας την επόμενη μέρα να υπάρχει μια ισχυρή δύναμη που θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια. Τον κύριο Μητσοτάκη, θα υπερασπιστούμε τη ζωή, την αξιοπρέπεια, την ελπίδα, την αισιοδοξία, τη δικαιοσύνη, μια δίκαιη κοινωνία και ευημερία για όλους, όχι μόνο για τους ισχυρούς, αλλά και για τους κύμπρονους. Πάμε λοιπόν δυνατά και σας ζητώ τις επόμενες 15 μέρες μέχρι την κάλπη. Όχι μόνο δεν θα χάσουμε την αισιοδοξία μας, αλλά θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με μεγαλύτερη ορμή. Στη συνέχεια, περίπου στη μία, συναντήθηκε στο κτίριο Παπαστράτου με ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης έγινε και επίδειξη των βραβευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων των ομάδων αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, είχε επίσης επαφή με εκπροσώπους όλων των συλλόγων εργαζομένων του Πανεπιστημίου. Στο τέλος της περιοδίας του στο Βόλο, Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε και με εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας Πολιτών, που λένε όχι στο LNG στον Παγασιτικό.